Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Η τελευταία πράξη της ιστορίας του Χάρι Κλίν παίχτηκε σήμερα στην Καλαμαριά. Εκεί όπου γεννήθηκε. Εκεί όπου έπαιξε τα παιδικά του χρόνια με καλούς του φίλους. Εκεί όπου ανδρώθηκε. Εκεί όπου ο αείμνηστος Γιώργος Οικονομίδης τον βρήκε, αποκάλυψε το ταλέντο του, τον έφερε στην Αθήνα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε αυτός που έγινε, ο Χάρι Κλίν. Εκεί λοιπόν σήμερα όλοι είπαν το τελευταίο χαίρε σε έναν άνθρωπο που σκόρπισε το γέλιο σε όλη την Ελλάδα. Σε έναν άνθρωπο που έγινε ιστορία της σάτιρας. Σε έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε και μισήθηκε το ίδιο. Σε έναν άνθρωπο που έχω την εντύπωση ότι δεν θα ξαναβγεί τέτοιος με τέτοια σάτιρα. Ο Χάρι Κλίν. Ο αείμνηστος Χάρι Κλίν. Ένας καλός φίλος. Ένας φίλος μου που είχε το θάρρος να λέει την άποψή του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν κάποια στιγμή που σατήριζε την εκπομπή κάθε μέρα παντού, τη δική μου εκπομπή, λέγοντάς την ως κάθε μέρα πουθενά. Με συνάντησε, μιλήσαμε αρκετές φορές, μου είχε προτείνει να παίξω εγώ το ρόλο, να κάνω εγώ την εκπομπή στο δικό του το δίσκο. Βέβαια δεν θυμάμαι για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε πει πολλά για την εκπομπή. Έχετε ήδη ακούσει κάποια αποσπάσματα. Και ακόμα δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το Χάρι Κλίν. Γιατί πεθαίνει κάποιος όταν οι άλλοι τον ξεχνούν και εμείς δεν θα το ξεχάσουμε. Άλλωστε, όπως και εσείς γνωρίζετε, θα παραμείνει με τα κινηματογραφικά του έργα. Με τα θεατρικά του έργα που είναι βιντεοσκοπισμένα και βεβαίως με την δισκογραφία που έχει κάνει. Ανεξάρτητο το ταλέντο του. Άφησε παρακαταθήκες για την Ελλάδα, ο Χάρι Κλίν. Αυτός ήταν. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, σήμερα παίχτηκε εκεί η τελευταία πράξη. Έπεσε η αυλαία. Χάρι Κλίν, καλό ταξίδι. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.